στις 22 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα δηλαδή που αναμένεται να αρχίσει η δίκη για την υπεξαίρεση των 18 εκατομμυρίων ευρώ από τα δημοτικά ταμεία στον Παταμελές εφετείο Θεσσαλονίκης, προσδιορίστηκε να συζητηθεί η αίτηση αναστολής που κατέθεσε ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος κατά της απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου με την οποία το καταλογίζεται ποσό ύψους των 6,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η πράξη καταλογισμού σε βάρος του τέους Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές διαβατών, αφορά διαχειριστικά και όχι κατά ανάγκη πραγματικά ελλείμματα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έχει κληθεί να αποφασίσει αν ο Κεντρικός Δήμος θα εκπροσωπηθεί κατά τη συζήτηση της ένδικης αίτησης αναστολής, ενώ το θέμα έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Η Δημοτική Αρχή φαίνεται πως απορρίπτει το ενδεχόμενο να δώσει εντολή σε δικηγόρο να παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης συζήτηση της υπόθεσης στο ελεκτικό συνέδριο, δεδομένου ότι η ουσία της διαφοράς θα προσδιοριστεί στο εφετείο.